Πρόεδρε, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πρόληψη ενόψη ώψη περίοδου. Ναι, υπήρξε η πρωτοβουλία διότι υπήρξαν πολλέ συζητήσει και από του πολιτιστικού συλλόγου. Υπάρχει ευαισθητοποίηση επί του θέματο και νομίζω και ενδιαφέρον μεγάλο για να δημιουργηθούν και ομάδε πυρασφάλεια κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν το κίνητρο ουσιαστικά και ήταν θετική η ανταπόκριση τόσο από το Δήμο όσο και από την Αντιπεριφέρεια και κυρίω από την πυροσβεστική υπηρεσία και τον κύριο διοικητή, τον Γέρο Δήμο και τους συνεργάτες του υπολείπου συνεργάτε του. Επιστώνουμε ότι οι πολιτικοί συλλογοί του Δήμου του Αγίου Νικολάου έχουν και ευαισθησίε που αφορούν παρόμοια θέματα. Είναι κομμάτι τη καθημερινότητα, άρα μα αφορά όλου. Είναι κομμάτι τη καθημερινότητα. Η πολιτιστική δραστηριότητα αφορά και το περιβάλλον μα κατά βάση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό που υπήρξε αυτή η συνάντηση και νομίζω ότι ήταν σημαντικό που υπήρξε αυτή η πληροφόρηση. Περιμένουμε κάποιε άλλε παρόμοιε δράσει από την Ένωση Πολιτικών Συλλόγων του Δήμου Γενικολάου. Προφανώ. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, να δούμε πώ είναι οι ενδιαφερόμενοι και με ποιο τρόπο μπορούμε να του εντάξουμε στο οργανόγραμμα διαχείριση αυτών των κρίσεων. σε ό,τι αφορά την γενικότερη λειτουργία τη Ένωση των Συλλόγων του Δήμου Γενικολάου, ποια είναι η κατάσταση και πώ βλέπετε να προχωράει στο μέλλον η Πολιτιστική Ένωση του Δήμου Αγίου Νικολάου νομίζω είναι μια πρωτοβουλία η οποία αξίζει τον κόπο που συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή είναι 24 πολιτιστικοί σύλλογοι. Έχουν φύγει τρει λόγω του ότι δεν λειτουργούν, αλλά νομίζω είναι μεγάλο το νούμερο. 24 πολιτιστικοί σύλλογοι και υπάρχει εγρήγορση, υπάρχει ενδιαφέρον με τι όποιε δυσκολίε παρουσιάζονται. Και έχω την εντύπωση ότι θα δείτε πολλά πράγματα στο μέλλον. Ήδη υπάρχουν πολλές ε, μεγάλη κινητικότητα σε πολύ σοβαρά και υψηλού επίπεδου προτάσει. Το έχουμε κάνει ήδη και προς το Δήμο και προς την αντιπεριφέρεια.